Πριν μερικές μέρες συνέβη το εξής. Έγινε ένα ατύχημα στην οδός Μεσσηνίας Αρκαδίας με τη διασταύρωση που είναι πίσω από την κλινική του Μπιτζή. Εκεί βρίσκεται στη γωνία ένα σπίτι, υπάρχει στόπ, υπάρχει σήμανση, αλλά είναι σκεπασμένο από τα κλαδιά δέντρου τα οποία βγαίνουν από μία αυλή ενός ιδιοκτήτη εκεί. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν προσέχουν. Δεν είπαμε να κόψουν τα δέντρα, είπαμε να τα κλαδέψουν για να φαίνεται η σήμανση, για να έχει ο άλλος την ορατότητα ώστε να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Ήταν αρκετά σοβαρό το ατύχημα. Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, οι υλικές ζημίες ήταν πολλές. Και η γυναίκα ισχυρίστηκε, η οδηγός του αυτοκίνητου του υπαίτιου, ας πούμε, ότι εγώ δεν είδα κάποιο στόπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει στις διασταυρώσεις να προσέχουμε. Αυτόματα λοιπόν ενημερώθηκε η αστυνομία, ήρθε εκεί, ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη και άμεσα ενημέρωσε και το Δήμο. Όταν είναι το δέντρο του ιδιοκτήτη και είναι μέσα στην περιουσία του, δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος. Πρέπει να παρέμβει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Εν διάφθη περιπτώσει ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της αστυνομίας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης ήταν άμεσα τα ανακλαστικά του Δήμου όταν ενημερώθηκε να βγάλει την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καμπόσος, για να πλέον να είμαστε σε μια κανονικότητα. Τι λέει δηλαδή η ανακοίνωση? Η ανακοίνωση περιληπτικά θα σας πω ότι εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες και έχουμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι με δέντρα, με κλαδιά, με τα λοιπά, τα οποία εξέχουν της περιφράξεώς μας και βγαίνουν στο πεζοδρόμιο και σκεπάζουν πινακίδες οι οποίες είναι βαλμένες εκεί για να παίρνουν οι ανθρώποι το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν ή πρέπει να ξεκινήσουν ή έχουν προτεραιότητα, δεν έχουν προτεραιότητα. Όλα αυτά έχουν σχέση, σας είπα, με τα... Πρέπει να κλαδεύονται. Τώρα μερικοί ανθρώποι νομίζουν ότι βάζοντας ένα δέντρο, καλή είναι η πράξη, αλλά πρέπει και να το περιποιούνται. Δεν το βάζουμε και τελειώσαμε. Και όταν προκαλούνται ατυχήματα, όπως το είπατε, όταν προκαλούνται ατυχήματα και μπορούσαμε να έχουμε θεωρήσει να έχουμε εκεί, να έχουμε ένα νεκρό, γιατί ήταν στη δεξιά πόρτα και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι, κύριε Θανασόπουλε, επιλώσεις Λουακούβων για το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Όπως κάθε χρόνο, παρόλα τα πενιχρά εισοδήματα που έχει ο Δήμος Άργους Μυκηνών, και από, μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος έχει 1003 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Παρ' όλα αυτά, με την καλή διαχείριση που γίνεται από το Δήμο Άργους Μυκηνών, από ό,τι βλέπετε, ήμασταν στη Νέα Κύο σήμερα. Κάναμε στον ιστό της πόλης, όπου υπήρχε πρόβλημα, όπου πραγματικά υπήρχε πρόβλημα, έπεσε πίσω και προχωρούν στις άλλες δημοτικές κοινότητες και έχουμε την υπόσχεση ότι θα μπούμε και στον αγροτικό τομέα σε μερικές μέρες και όπου χρειάζεται ασφαλτόστρωση αλλά όπου και χρειάζεται χαλικόστρωση. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνονται πράξη όλα εκείνα τα οποία έχουμε υποσχεθεί σαν παράταξη αλλά και σαν Δήμαρχος Καμπόσος.